είχε ο Γιάννης ο Τσιρώνης, στέλνει στον Οικολόγο Πράσινο, αλλά προπαντός θα μιλήσει με την ηθικία του ως αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος. Κυρίες και κύριοι, με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς το κόμμα μου, τον Οικολόγο Πράσινο, που με εμπιστεύτηκε αυτή τη θέση και βέβαια τον Πρωθυπουργό που μου την πρότεινε και εκείνος με τη σειρά του και εμπιστεύτηκε στο κόμμα μας μια τόσο νευραλγική θέση όπως αυτή, μια θέση Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Παραγωγής Ανασυγκρότησης. Όταν ξεκινάς έναν απολογισμό πρέπει να δεις τι περιέχει αυτός ο απολογισμός. Στις άγονες ποδοσφαιρικές συζητήσεις στα debate είναι προφανές ότι κάποιοι προβάλλουν αυτά που δεν έγιναν, κάποιοι προβάλλουν αυτά που έγιναν, βάζουν τον πύχη ο καθένας σε αυταίρετα που θέλει. Αυτό λοιπόν που εγώ θα προσθέσω να κάνω είναι να συγκρίνω τη δική μας διακυβέρνηση με το τι θα είχε συμβεί αν ένας πράσινος υπουργός δεν ήταν σε αυτό το Υπουργείο ή αν συνέχισε το παλιό καθεστώς. Το λόγο έχει ο Γιάννης ο Τσιρώνης, στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων, αλλά προπαντός θα μιλήσει με την ηθικία του ως αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος. Κυρίες και κύριοι, με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς το κόμμα μου, τον Οικολόγο Πράσινο, που με εμπιστεύτηκε αυτή τη θέση και βέβαια τον Πρωθυπουργό που μου την πρότεινε και εκείνος με τη σειρά του και εμπιστεύτηκε στο κόμμα μας μια τόσο νευραλγική θέση όπως αυτή, μια θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Παραγωγής Ανασυγκρότησης. Όταν ξεκινάς έναν απολογισμό πρέπει να δεις τι περιέχει αυτός ο απολογισμός. Στις άγονες ποδοσφαιρικές συζητήσεις στα debate είναι προφανές ότι κάποιοι προβάλλουν αυτά που δεν έγιναν, κάποιοι προβάλλουν αυτά που έγιναν, βάζουν τον πύχη ο καθένας σε αυταίρετα που θέλει. Αυτό λοιπόν που εγώ θα προσθέσω να κάνω είναι να συγκρίνω τη δική μας διακυβέρνηση με το τι θα είχε συμβεί αν ένας πράσινος υπουργός δεν ήταν σε αυτό το Υπουργείο ή αν συνέχισε το παλιό καθεστώς. Είναι φανερό ότι η μάχη αυτών των ημερών δόθηκε με ένα λόμπι δραχμής στις Βρυξέλλες να θέλει, όπως είπε και η συντονίστριά μας, να πετάξει τη χώρα έστω και για λίγα χρόνια έξω από το ευρώ για να την λαιλατεί με υποτιμημένο νόμισμα. Δεν είναι μια υπόθεση. Αποδείχθηκε μετά το δημοψήφισμα διακηρυγμένη θέση του κ. Σόιμπλε, αλλά είχε γράψει και ο Σπίγκελ και η Βίλ κτλ. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει, είναι κάτι που έγινε στις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, που με υποτιμημένο νόμισμα σε ελάχιστα χρόνια λαιλατήθηκαν όλοι οι πόροι αυτών των χωρών και πέρασαν στα χέρια πολυεθνικών επιχειρήσεων. Αυτό σχεδίαζαν και για την Ελλάδα και είναι φανερό ότι αυτό αποτρέψαμε ως κυβέρνηση, έστω και αν αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε μια επώδυνη συμφωνία. Ωστόσο, εδώ πέρα πρέπει να σταματήσει ένα ψέμα. Το ψέμα το ότι και εσείς υπογράψατε και εμείς υπογράψαμε. Οι οικολόγοι πράσινοι, από το 10 ήδη, λέγαμε δεν νοσταλούμε την πριν τα μνημόνια εποχή. Μάλιστα θυμάμαι σε αυτήν εδώ την αίθουσα, είχα ξεκινήσει έτσι τότε ως συντονιστής του κόμματος την ομιλία μου. Δεν είναι λοιπόν τα μνημόνια η αιτία του κακού, είναι το αποτέλεσμα του κακού και αυτό το κακό δεν είναι μια θεομηνία που ήρθε στην τύχη. Δεν μας χτύπησε ο Κατρίνα, δεν μας χτύπησε τσουνάμι και κατέστρεψε την οικονομία μας. Δεν ήταν κάτι τυχαίο που έγινε. Υπάρχουν ένοχοι για αυτή την κατάσταση που η χώρα βρίσκεται στην εντατική και βρίσκεται να αιμορραγεί όμηρος καρχαριών. Αιμορραγία από μόνη της. Υπάρχουν ένοχοι στη χώρα που προκαλέσαν αιμορραγία. Και αναφέρω συνοπτικά την ερήμωση της υπαίθρου, που τη λέγαμε πάντα εμείς οι οικολόγοι, την από δεκαετίας κατάρρευση του παραγωγικού ιστού, από δεκαετίες πριν, ήδη πολύ πριν το ευρώ, την καταλήστευση των ταμείων από τη δεκαετία του 60, τη διεφθαρμένη δημόσια διοίκηση, το διαπλεκόμενο ιδιωτικό κεφάλαιο, το οποίο καμία σχέση δεν έχει με την ιδιωτική πρωτοβουλία όπως εννοείται σε άλλες χώρες από φιλελεύθερους πολιτικούς. Δεν μιλάμε για επιχειρηματικότητα, μιλάμε για λίγες οικογένειες οι οποίες απομοιζούν με την ανοχή πολιτικών το ελληνικό δημόσιο. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που επιχειρούν. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που ρισκάρουν χρήματα ή επενδύουν. Μιλάμε για ανθρώπους που κάντα εκμεταλλευόντουσαν τα δημόσια ταμεία. αυτό που δήθεν υπερασπίζεται η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και του Πασό ως ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτά δεν λέγονται ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν υπάρχουν σε καμία χώρα. Αυτά λέγονται από καλό καθεστώς. Και με αυτό το καθεστώς και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Οικολόγοι Πράσινοι και πολλά άλλα κόμματα είμαστε αντίθετοι. Άρα, αν εμείς αυτή τη στιγμή αναγκαστήκαμε μπροστά στην κατάρρευση της χώρας ως κυβέρνηση να υπογράψουμε τέτοια μνημόνια, είναι προφανές ότι δεν προκαλέσαμε τις αιτίες. Ενώ αντίθετα, ο κ. Μεϊμαράκης θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να ζητήσει ένα συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για όλα αυτά τα δεινά που προκάλεσε στη χώρα και οδήγησαν στα μνημόνια. Για αυτά τα δεινά των 50-60 χρόνων, που δεν έχει ακόμα ζητήσει κανένα συγγνώμη. Και αν δεν το ζήτησε συγγνώμη και δεν κάνει αυτή την αλλαγή στροφής, δεν νομίζω καμία ελπίδα να επανέλθει αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς στην πολιτική διακυβέρνηση της χώρας. Και περνάω πιο συγκεκριμένα σε πράγματα της δικής μας διακυβέρνησης του Υπουργείου, που δώσαμε δείγματα γραφής διαφορετικά. Δεν θα τα πω όλα γιατί είναι πάρα πολύ ώρα, αλλά θα αναφέρω μικρά τις πουργές, όπου είναι φανερό ότι η εταιρεία παραβιάζει τις υποχρεώσεις απέναντι στο ελληνικό δημόσιο, παραβιάζει τη σύμβαση και αν δεν είμαστε σκληροί, θα μπορούσαμε ήδη να του έχουμε καταγγείλει τη σύμβαση. Του δώσαμε όμως μια ευκαιρία ακόμα για όλους τους εργαζομένους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν τη μεταλλουργία που έχουν υποσχεθεί. Είναι αντισυμβατικοί. Ακόμα και με αυτές τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών νόμων της ΑΕΠ, που κατά την ταπεινή γνώμη του ελληνικού λόγου είναι απαράδεκτες και δεν θα πρέπει να είναι έτσι, και βγήκαν από αυτή τη γνωστή δημόσια διοίκηση, που οφείλουμε να τις σεβαστούμε βέβαια και αυτές, επειδή είμαστε εμείς συνέχεια της διακυβέρνησης και είμαστε υποχρεωμένοι στους δημόσιους, ακόμα όμως και αυτές έχουν τις παραβιάσει εταιρείες. Και τις παραβιάσει συστηματικά και κατά χώρο και το έχουν αποδείξει οι επιτροπές περιβάλλοντος. Δεν θα αναφερθώ στην ενέργεια, γιατί εδώ πέρα έγιναν πράγματα τα οποία αλλάζουν τη στροφή και θα πω μετά λίγο ακόμα και θα μιλήσω για την κοινωνική οικονομία. Θα μιλήσω λίγο παραπάνω για το ΕΣΔΑ. Το οποίο ΕΣΔΑ αλλάζει την ιστορία της Ελλάδας στο θέμα των απορριμμάτων, που ήμασταν όμοιροι κάτω από το μεγαλοπολάδο. Και εδώ πέρα οφείλω να πω ότι στο καινούργιο εθνικό σχεδιασμό τα σκουπίδια δεν είναι πια βάρος, είναι πόρος. Πόρος που δίνει 900 ευρώ για το αλουμίνιο, 100-200 ευρώ για το πλαστικό, 80 ευρώ για το χαρτί. Όρμοφο γόνιμο λίπασμα από τα βιοαποδομήσιμα, τα οποία αυτή τη στιγμή δημιουργούν αυτόν τον εφιάλτη των παράνομων χωματερών και των χιτάτων που αγοράζει. Όλο αυτό το πράγμα στο δικό μας σχεδιασμό σημαίνει με εκτιμήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη πενταετία και σημαίνει 16.000 νέες θέσεις εργασίας στην κοινωνική οικονομία αλλά και στους Δήμους. Αυτό είναι έργο, δικό μας έργο και ευτυχία ακόμα και αυτή τη στιγμή από τους μεγαλοεργολάβους που θέλουν να τους πληρώνουν 100 ευρώ τον τόνο. Γιατί αυτά ήταν 27 χρόνια για να τους δίνουν τα σκουπίδια μας και να τα εκμεταλλεύονται αυτοί. Μεταλλαγμένα τα είπε και δεν θα τα συντομεύσω. Η επανείδηση του ΕΚΠΑ. Η προηγούμενη κυβέρνηση, το πρόσφατο μνημονίο, συγχώνευσε το Εθνικό Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αειφόρου Ανάπτυξης μέσα στο ΕΚΜΕ, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί. Να μην έχουμε έναν οργανισμό στην Ελλάδα να ασχολείται με το κλίμα, με τις κλιματικές αλλαγές που θα κοστίσουν από τη μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος γύρω στα 700 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2000%. Δηλαδή ένα ποσό διπλάσιο από το δημόσιο χρέος της χώρας, αν αντιλαμβανόμαστε το νούμερο. Αυτό λοιπόν το οποίο το Ινστιτούτο, αυτός ο οργανισμός έχει καταργηθεί και δώσαμε μάχη σε αυτούς τους λίγους μήνες να επανειδρευτεί. Και μιλάω και για κάτι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Το Υπουργείο δεν είναι μόνο αυτά που έλαβε να κάνει, είναι και το στίγμα που έδωσε. Και λέω το στίγμα του δημόσιου διαλόγου για τους δασικούς χάρτες, για τους δασικούς εταιρισμούς. Και αναφέρω εδώ πέρα το τοπικό θέμα που σας απασχολεί όλους στην Βορύτα. Στην Βορύτα κάναμε δημόσιο διάλογο. Δεν είπαμε αυθαίρετα το Α ή το Β, του ενός ή του άλλου. Εκεί πέρα υπάρχουν γεωργοί, αν θέλετε, οι οποίοι φύτεψαν σε εκτάσεις που είχαν υπογραμμιστεί τα νερά. Υπάρχουν όμως αλλοίς, υπάρχει λίγο που να ζήσει. Και εμείς θα αφούμε ως κυβέρνηση τη χρυσή τομή. Και ξεκινήσαμε να το κάνουμε. Το να κάνουμε μια διαχειριστική μελέτη προς για τη λίμνη. Που να λέει ποιο είναι το μέγεθος του επιταλλάξεων όλες τις λίμνες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απλώς υπήρχαν πολιτικοί που τάζανε. Συνεχώς τάζανε στη μία ή την άλλη πλευρά. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορεί να γίνεται εκμετάλλευση. Και χαίρομαι πάρα πολύ και χαιρετίζω τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού και μελλοντικού Πρωθυπουργού, που μίλησε επιτέλους ότι ο τρίτος πυλώνας ανάπτυξης είναι η κοινωνική οικονομία. Και στο δικό μου το τομέα, στον τομέα φήμης, ναι, στο καινούργιο εθνικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων υπάρχει κοινωνική οικονομία. Και δώσαμε μάχη για να μπει και δώσαμε ακόμα και σκληρή ενδοκοινωνική μάχη με αυτούς που σήμερα εγκατέλειψαν την κυβέρνηση και πήγαν σε ασφάλεια αντιπολίτες, που θέλαν να φύγει η κοινωνική οικονομία από το ελεκτικό σχέδιο διαχείρισης και να μείνει μόνο στο δημόσιο. Την ίδια ώρα, βέβαια, ούτε οι δήμαρχοι άλλες προέλευσης τους εκτιμούσαν. Αυτές οι ιδεοληψίες καθυστέρησαν κάποια πράγματα και αυτή τη στιγμή ξεβερδεύουν αυτό το παλιό και προχωράμε στο καινούριο. Αλλά έχουμε έτοιμο νομοσχέδιο για τους αστικούς συνεταιρισμούς. Και η ενέργεια είναι αντικείμενο, όπως προανήγγειλα πριν, για κοινωνικές συνεταιρικές επιχειρήσεις, που αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ακμάζουν. Ακμάζουν και οι ίδιοι οι κάτοικοι, όχι να φυτέψουμε 300 ΜΒ σε έναν σύντασαν της Κύρο ή 3 ΓΒ, όταν όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν θα ποτέ πάνω από 6 ΓΒ στην Κρήτη. Όχι, οι άνθρωποι τα τοπικά για τις ανάγκες τους μπορούν να γίνουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες και εταίροι τέτοιων επιχειρήσεων που θα απεξαρτήσουν τη χώρα τα ορυκτά καύσιμα. Και κλείνω για να μην κουράσω άλλο. Πολλοί σύντροφοι στην οικολογία και την αριστερά προτίμησαν σε αυτή τη δύσκολη ώρα την ασφάλεια της αντιπολίτευσης. Προτίμησαν να μην βάλουν τα χέρια τους μέσα σε αυτή την κόπρο του αρχείου που λέγεται ελληνικό δημόσιο. Είναι επιλογή και της εγώμαστε. Ότι κάποιος μακάρεται απ' έξω και να λέει όμορφα λόγια. Ο Πρωθυπουργός και εμείς ως κυβέρνηση, με όλα τα λάθη και τις αδυναμίες μας, βάλαμε τα χέρια μας μέσα σε αυτή την κόπρο του αρχείου. Είμαστε σίγουροι θα την καθαρίσουμε. Η Ελλάδα δεν έχει ελπίδες να την καθαρίσει. Δεν έχει ελπίδες γιατί αν δεν την καθαρίσουμε εμείς, δεν πρόκειται να την καθαρίσει και δεν θέλει κανένας κ. Μεϊμαράκης. Άρα αν δεν την καθαρίσουμε εμείς, ο εκφασισμός είναι πρώτον πυλών. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος, πάρα πολύ θυμωμένος. Εμείς και θέλουμε και μπορούμε. Μόνο μας τα λάθη και τις αδυναμίες μας. Σας ευχαριστώ.